χθεσινή νικήτρια έρχεται και θέλουμε όλοι να δούμε αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τις μεγάλες βαθμολογίες της σημερινής ημέρας. Η Σελένη Φωτιάδη, μόνο για σας. Πρόστα χρόνια το ζέμπο περιμένει. Καπετάν Ανδρέα Ζέμπο, χαίρομαι όταν σε βλέπω. Χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα Ζέμπο. Τώρα ότι εμπνεύστηκες χθες από τον Ανδρέα Ζέμπο της Ναυσικάς και τον έφερε σήμερα εδώ. Κάπως έτσι, αλλά και είχα και τις ανάγκες μου εγώ τώρα να βρεθώ λίγο στη θάλασσα που μου λείπει πολύ. Ναι. Κατερίνα μου. Και? Είμαι η κακομαθημένη κόρη ενός ηχθή έμπορα, γνωστής αθηναϊκής αγοράς. Ναι. Είμαι αυτή. Πάω λοιπόν προσχηματικά στην αγορά, τάχα τώρα ότι θα βοηθήσω. Α. Μην το ποτέ. Όχι. Για να ζητήσω από τον μπαμπά μου λίγα χρήματα να κάνω και εγώ τα ψώνια μου. Δηλαδή, εσύ ντύθηκες έτσι για να γλυκάνεις τον μπαμπά. Έτσι, ναι. Που θα δει τα ψάρια και τώρα θα πει το κορίτσι μου. Ναι. Έρχεται πιο κοντά στη δουλειά μου. Α, το επιβραβέψω με ένα χαρτζιλίκι. Ναι. Το πιάσατε όλο αυτό. Ναι, εν μέρη, ναι. Για βάλτε το χαρτζιλίκι, δεν θες, παιδί. Χαρτζιλίκι θέλω, τι θέλω. Λεφτάκια. Για να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία σας. Κοίτα, καλούτσικα θα το έλεγα. Ναι. Έχεις πάρει και τεσσάρια, έχεις πάρει και έναν άσο από την Νικόλ. Σελένη μου, ήθελα να μιλήσω για να μην παρεξηγηθώ. Αν σε έβλεπα έξω στο δρόμο, δεν θα έλεγα η κόρη του ψαρά. Θα έλεγα η κοπέλα έφυγε από κάποιο θεατρικό που κάνει αυτό. Εγώ αυτό είμαι. Μ' αρέσει γενικά που δίνεις, το ξέρω. Μ' αρέσει που δίνεις. Πάντα έχεις μια σύνδεση και μια συνοχή του κόνσεπτ με το styling. Αλλά έγινε too much, νομίζω, αυτή τη φορά. Ναι. Απλά μου θυμίζει θεατρικό. Οκ. Okay. Γιατί είναι και το. Εντάξει, εμένα αυτός είναι όλο ο κόσμος μου. Εγώ δεν έχω έρθει να παραστήσω κάτι άλλο εδώ. Το αλλά ξέρω. Από ό,τι βλέπω, εδώ υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές για παράσταση. Μάλλον ξέρω. Πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εγώ δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Μην με παρεξηγήσεις. Αν θέλεις, δεν θα σου ξαναπώ πίσω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Όντως μ' αρέσει, είσαι κοπέλα. Σε εκτιμώ πάρα πολύ και σε συμπαθώ. Απλά δεν είπα. Έχω πει εγώ ποτέ. Έχω κάνει παράπονο ποτέ πίσω για βαθμολογία σε καμία κοπέλα. Όχι. Πάμε στην Όλγα λίγο. Αυτό το look εμένα δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Από τη δική σου σκοπιά στα πράγματα και αυτό καμιά φορά δεν βλέπεις τη μεγαλύτερη εικόνα στα look σου ίσως. Δηλαδή φαίνεται και τον τρόπο που μικρές λεπτομέρειες παντού. Mm-hmm. Αν τα έβλεπεις ίσως πιο συνολικά και ίσως ας πούμε και κάποιο feedback από όντως μόδα, τάσεις κτλ. Ναι. Ναι, αλλά τώρα όχι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει έτσι όπως είμαι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εννοείται πως σου αρέσει και το φόρεσες, αλλά πραγματικά βρε κορίτσια, εσείς που βάλατε 4. Δηλαδή, 4 βάζουμε στο look της Εμιλίας. Και άλλες φορές τις έχουμε βάλει 4 και έχει γίνει νικήτρια της εβδομάδας. Γιατί λέτε πολλές φορές ότι υπάρχουν διαθέσεις. Ναι, μπαλέτα που λες κι εσύ. Ναι. Για πες μου κι εσύ για το 4. Θα σου απαντήσω. Δεν βλέπω μια άλλη κοπέλα που παριστάνει ότι είναι. Αυτό σίγουρα. Κατάλαβες. Απλά. Οπότε η κοπέλα έρχεται εδώ απέναντί μου, μου το πουλάει το στυλ της. Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έχει καμία ένσταση. Το 4 είναι άριστο. Όχι, λέω. Εσύ δεν έχεις βάλει 3 ποτέ σε look που δεν στέκει πουθενά. Έχω βάλει. Αν μου δινόταν και ο λόγος, θα εξηγούσα και για το γιατί όμως. Ωραία. 2,8 είναι μέσος όρος, μπορείς να πας στους κριτές. Ευχαριστώ